Τώρα κλείνοντας, κύριε Βουλευτά, πριν πάμε έτσι και να στείλετε και τις ευχές σας, να έρθω λίγο και στο χώρο της αυτοδιοίκησης, γιατί βλέπουμε καθημερινά ότι ανακοινώνονται πολλές υποψηφιότητες. Και θα ήθελα ένα σχόλιο από τον Γιώργο τον Αμανατίδη, νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, γνώστης της αυτοδιοίκησης. Και επειδή πολλοί μιλάνε ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ειδικά στους Δήμους θα δώσει χρήματα, θα ήθελα ένα σχόλιο. Τις προηγούμενες μέρες βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι υποψηφιότητες για το Δήμο Κοζάνης. Θόδωρος Χιόγκας, Γιώργος Τοπαλίδης που επιζητά το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κοεμτζόπουλος, ο νυν αντιδήμαρχος που σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Κοζάνης, ο Κυριάκος Μιχαηλίδης. Τι θα κάνει τελικά η Νέα Δημοκρατία? Θα δώσει χρήσμα, κύριε Βουλευτά? Τι λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα? Ή θα αφήσει τις κοινωνίες να επιλέξουν? Εδώ βλέπουμε αρκετές υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας που διεκδικούν το Δήμο Κοζάνης. Ναι. Καταρχήν είναι θετικό το ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς ανθρώπους να βοηθήσουν τον τόπο τους. Ναι. Ξεκινούμε με αυτό. Γιατί μπορεί να είναι και άλλοι που ενδιαφέρονται και δεν Έχουμε ακούσει και το όνομα του κυρίου Γκανάτσου, και απλά ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Όσο λοιπόν περισσότεροι ενδιαφέρονται να αναμειχθούν με τα κοινά, αυτό είναι καλύτερο, δεδομένου ότι μέσα από μια κοινή προσπάθεια θα προκύψει μια συνισταμένη προσπάθεια η οποία θα προωθεί το κοινό καλό. Κατά δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία, έχω την άποψη ότι επί του θέματος δεν θα ασχοληθεί πριν από τις εκλογές τις βουλευτικές, και αυτό είναι λογικό. Επίσης έχω την άποψη ότι δεν θα στηρίξει σε πόλεις, mm-hmm. παρά μόνο στις πολύ μεγάλες πόλεις υποψηφιότητες, και αυτό θα αποφασιστεί στο επόμενο διάστημα. Επομένως καταγράφονται τα ενδιαφέροντα και οι ενδιαφερόμενοι, συναξιολογούνται ως προς την ικανότητα να προσφέρουν στα κοινά. Εγώ προσωπικά το εκτιμώ, επαναλαμβάνω, θετικά, γιατί δείχνει ότι προσφέρουν τον εαυτό τους για την στήριξη της περιοχής τους, και επομένως όλα θα κριθούν, όπως σας είπα, στο επόμενο διάστημα, χωρίς να σας λέω, και το επαναλαμβάνω, ότι θα δοθεί χρήσμα σε δήμους επιπέδου Δήμου Κοζάνης ή δήμων επιπέδων Δυτικής Μακεδονίας. Άρα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα επιλέξει να δώσει χρήσμα σε μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα, αλλά δεν θέλει να μέχρι στιγμής, όπως λέτε, να δώσει στην Κοζάνη. Αν και υποψήφιοι κάποιοι, όπως ο κύριος Τοπαλίδης, ο κύριος Σιώκης, ο κύριος Κοντζόπουλος, επιδιώκουν το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Μήπως να αφήσει τοπικές κοινωνίες? Κοιτάξτε, μιλούμε για μια αυτοδιοίκηση μεσαίου μεγέθους δήμων, όπου οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να βρουν την ισορροπία τους. Πόσο μάλλον όταν είναι τόσοι πολλοί υποψήφιοι. Τώρα μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι μιλούμε για μια περιοχή με ειδικά χαρακτηριστικά, όπου έχει επενδύσει η κυβέρνηση σε χρήματα και σε θεσμούς, όπως είναι για το θέμα της απολιμνητοποίησης εννοώ, και θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι σε μια τέτοια περιοχή θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη συγκεκριμένης υποψηφιότητας, την οποία θα βαδίσουν στο επόμενο διάστημα τα θέματα της περιοχής μαζί από κοινού με την κυβέρνηση. Εσείς θεωρείτε ότι είναι πολλά τα ονόματα. Μπορεί όμως να υπάρχει μια κοινή υποψηφιότητα στην πορεία? Έχετε εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, γι' αυτό το ρωτάω. Έχετε την εμπειρία στην αυτοδιοίκηση ως Γενικός Διευθυντής της ΑΝΚΟ. Ναι. Έχετε συνεργαστεί με πολλούς δημάρχους, περιφερειακούς κλπ. Μπορεί να στηρίξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα μια υποψηφιότητα που να προωθήσει όλα αυτά στο Δήμο Κοζάνης? Αυτό που εκτιμώ ότι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη. Ναι, η Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι να πει ότι, κύριοι εσείς που ενδιαφέρεστε, καθίστε σε ένα τραπέζι, βρέστε μια συνισταμένη πρόταση, φέρτε την να τη στηρίξουμε. Το πιθανόν να γίνει έτσι. Και λόγω του ότι είμαστε σε απελευθερωτοποίηση, όμως πιθανόν λέω. Ναι. Την περίοδο αυτή έχω την άποψη και σχεδόν τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ασχοληθεί σε αυτού του μεγέθους, ίσως και σε μεγαλύτερους ακόμα, την περίοδο αυτή, για να δώσει χρήματα.